Και τώρα, ρε Σιπάνο μου, θέλω να μου εξηγήσεις κάτι, το οποίο προσπαθώ να καταλάβω, διαβάζω, ξαναδιαβάζω, έχω μπει στο Σύνταγμα, το έχω μελετήσει 200 φορές και δεν βγάζω άκρη. Ναι. Διότι το Συμβούλιο της Επικρατείας ψήφισε συνταγματικό τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Πάρα πολύ σωστά. Το ψήφισα συνταγματικό ή, αν θέλεις να το πάρουμε ανάποδα, ναι, ψήφισε επί της ουσίας, σήμερα ήταν η μέρα του να αποφασιστεί από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας όλες αυτές οι αιτήσεις που έγιναν από ιατρικό προσωπικό, από ΕΜΑΚ, πυροσβεστική, από υπαλλήλους που δεν θέλανε να εμβολιαστούν, μεγάλες κοινωνικές ομάδες. Το ΣΤΕΛ λοιπόν αποφάσισε ότι είναι, όπως είπαμε, συνταγματικότατο το δικαίωμα εντός εισαγωγικών του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Με ποιο αιτιολογικό? Βέβαια αυτό δεν συνάδει με τους νόμους, με την νομοθεσία, έτσι. Κι όμως συνάδει. Γιατί έρχεται να σου πει, Τζίνα, ότι ο εμβολιασμός, σύμφωνα με την Ολομέλεια και την απόφαση που πήρε, αποτελεί συνταγματική υποχρέωση, ο εμβολιασμός αποτελεί συνταγματική υποχρέωση για επίδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης. Κοινώς δηλαδή, στο πλαίσιο και στο φάσμα του να είμαστε αλληλέγγυοι όλοι μεταξύ μας, ναι, είναι συνταγματικό το να εμβολιαστούν ακόμα και υποχρεωτικά οι πολίτες. Βέβαια, αυτό κρίνει... να κάνουμε, γιατί μπορεί να το περάσαμε λάθος στον κόσμο, όταν λέμε ότι ψηφίστηκε μάλλον ως υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, μιλάμε για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Το είπαμε. Έτσι, και όχι καλά για όλο κάνεις τον κόσμο, και το να τονίζεις, το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όχι, είπαμε, είναι οι αιτήσεις των κοινωνικών ομάδων. Είναι όσοι έχουν κάνει αίτηση. Έχουν προσφύγει ακριβώς στην Ολομέλεια. Αυτοί λοιπόν υποχρεούνται να εμβολιαστούν. Γι' αυτό εγώ είπα πριν ότι δεν συνάδει με την νομοθεσία. Μην νομίζετε λοιπόν ότι καταρρύπτουμε τους νόμους και σας υποχρεώνουμε όλους να εμβολιαστείτε. Οι κατηγορίες λοιπόν, που αν θέλετε είναι και οι υγειονομικές βόμβες που αρνούνται να συμμετέχουν στον εμβολιασμό, σε αυτές λοιπόν τις κατηγορίες επιβάλλεται ο εμβολιασμός. Ναι, και να πούμε ότι πολλές ομάδες από σώματα και από οργανισμούς είναι της ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, του ιατρικού και του παραϊατρικού προσωπικού. Γιατί αναφέρω αυτές τις κοινωνικές ομάδες, διότι αυτές ήταν ουσιαστικά άτομα αυτών των επαγγελματικών ομάδων που είχαν καταφύγει σωστέ. Και έτσι αφαίνεται ότι τελικά τα δύο σενάρια που είπαμε, καλό και κακό, υποχρεωτικός εμβολιασμός όλων οριζόντια ή κάποιων ομάδων επαγγελματικών, φαίνεται ότι θα είναι μάλλον ένοπλες δυνάμεις, πυροσβεστική υπηρεσία, ΕΜΑΚ, ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Οι υπόλοιποι ανεμβολίαστοι συνεχίζουν να πληρώνουν το πρόστιμο των 100 ευρώ. Α, βέβαια. Μέχρι να εμβολιαστούν. Και ακούστε τώρα, βέβαια, παρένθεση, τι άκουσα χθες σε μία συζήτηση. Κάποιοι ανεμβολιαστοί, ηλικιωμένοι, προσπαθούν να βρουν τρόπους και παραθυράκια ώστε να αποφύγουν και το 100 ευρώ, αλλά και τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Και τι σκέφτηκαν, δηλαδή, πραγματικά στην Ελλάδα που ζούμε, έτσι. Σκέφτηκαν το εξής, να δηλώσουν, να πάνε να δηλώσουν ως υποψήφιοι εμβολιαζόμενοι, αλλά να επιλέξουν τον Απρίλιο, τον Μάιο, ημερομηνίες δηλαδή, που θεωρητικά θα πάμε σε εκλογές. Οπότε παίζει και να καταργηθεί το θέμα των 100 ευρώ ή της υποχρεωτικότητας. Απίστευτο. Άκου τώρα τι σκέφτηκα. Ναι, φοβερό. Αυτοί τζογάρουν. Τζάπα βέβαια το σκέφτηκαν, γιατί το σύστημα δεν σε αφήνει να επιλέξει πολλούς μήνες πίσω. Είναι συγκεκριμένο και μετά από λίγο πάλι ξανανοίγει και μετά από λίγο πάλι. Οπότε για να δηλώσουν τον Απρίλιο θα πρέπει να φτάσει Μάρτιο. Μπορεί να δηλώσουν μακροχρόνια όμως, όχι άμεσα. Δεν έχει το σύστημα πια. Εγώ δηλαδή που είχα κοιτάξει. Βέβαια, έχω εμβολιασμένη, αλλά κοίταξα για γνωστό μου άνθρωπο που ήταν η δεύτερη δόση. Δεν με αφήνει το σύστημα. Το σύστημα έχει 2 εβδομάδες. Αυτό. Μετά πρέπει να ξαναπάς όταν θα έχει περάσει ένα διάστημα. Οπότε αν περάσετε κάτι 6 Ιανουαρίου, ναι, θα είναι μέσα στο πρόστιμο. Θα είναι στην υποχρέωσή τους να καταβάλουν το πρόστιμο. Πάντως, πραγματικά, πέραν το ότι οι περισσότεροι λένε σιγά, τόσα λεφτά που δίνω για τα rapid test, σιγά τι είναι τα 100 ευρώ που θα δώσω στο πρόστιμο από το να κάνω ό,τι θέλουν οι άλλοι. Πάλι αρχίζουν ή
συνεχίζουν ουσιαστικά να αρνούνται και αυτό είναι το ανησυχητικό στην προκειμένη κατάσταση. Ναι. Δηλαδή δεν τους αφορά το 100 ευρώ. Και το δεύτερο είναι ότι ψάχνουν να βρούνε παραθυράκια για να αποφύγουν και το 100 ευρώ αλλά και τον εμβολιασμό. Εγώ νομίζω ότι στο τέλος, έτσι όπως πάμε, δεν θα ξεφύγει κανένας από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Είδατε, εφόσον μίλησε το ανώτατο δικαστήριο της χώρας και επί της ουσίας λέει συνταγματικός ο εμβολιασμός, τελειώνει από εκεί και πέρα. Ανοίγει το δρόμο στο δημόσιο. Συνταγματικός μένει, αλλά ξεκαθαρίσουμε πάλι για ορισμένες κατηγορίες. Πολύ σωστά, αλλά ανοίγει το δρόμο. Και σου λέει ο ηλικιωμένος, εγώ είμαι 65 χρονών και είμαι μέσα στο σπίτι μου, δεν βγαίνω έξω. Γιατί εσύ να μου επιβάλλεις να κάνω το εμβόλιο? Ποιος κινδυνεύει, η τύχη μου και οι κουρτίνες μου? Εγώ ξέρω κύριο 70 ετών, ο οποίος δεν θέλει να εμβολιαστεί και είπε κάποια στιγμή ότι εγώ θα ζητήσω από τον γιατρό μου χαρτί ότι για λόγους υγείας δεν θέλω να δεν μπορώ να εμβολιαστώ, δεν επιτρέπεται να εμβολιαστώ. Ο Έλληνας ψάχνει πάντα εναλλακτικές, δεν προσαρμόζεται. Ό,τι και να γίνει, πάντα θα βρίσκει παραθυράκια. Έτσι.